στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής συζητήθηκε το θέμα των προβληματικών ταχύπλων σκαφών τα οποία παρέλαβε η Κυπριακή Λιμενική Αστυνομία. Είναι 4 σκάφη τα οποία σύμφωνα με έκθεση του Γενικού Ελεγχτή παρουσίασαν προβλήματα αμέσως μετά την παραλαβή τους. Να πούμε, Νικήτα, ότι κατά την συνεδρία διευθυνίστηκε διότι την έκθεση του Γενικού Ελεγχτή γινόταν υπόνοια και αναφορά. Διευθυνίστηκε λοιπόν ότι δεν τίθεται θέμα πλατογραφία του αντιπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρείας Κύπρο, ο οποίος παρουσιάζεται σε έγγραφα ότι ανέλαβε αντιπρόσωπος ένα μήνα μετά την κατακύρωση του συμβολέου στη συγκεκριμένη εταιρεία από την Ταϊβάν. Όπως κατέθεται και όπως παρουσιάζεται σε έγγραφο στο οποίο κατέθεσε ο ίδιος, είναι αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας αυτής εταιρείας από το 2013, ενώ το 2014 ο ίδιος αντιπρόσωπος είχε παραδώσει στη λιμενική αστυνομία δύο παρόμοια σκάφη της ίδιας εταιρείας. Κατά τα άλλα, στη συζήτηση η οποία διεκτήθη σε αρκετές φάσεις σε πολύ υψηλούς τόνους, κυρίως μεταξύ βουλευτών της αντιπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, να πούμε ότι ο ίδιος Γενικός Ελεγκτής εκτιμά ότι ευθύνες φέρουν επίσης και ο ιδιόψυχος της αστυνομίας, ο οποίος όπως αναφέρει ενώ γνώρισε τα προβλήματα υπέγραψε πιστοποιητικό παραλαβής. Ο κ. Μιχαηλίδης εντοπίζει παραβίαση των όρων σύμβασης, ενώ αναφέρει ότι η Κυπριακή Αστυνομία δεν απάντησε ικανοποιητικά στα θέματα που την αφορούν. Να πούμε όμως ότι από την κατάθεση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης με επιστολή του προς τον Γενικό Ελεγχτή ζήτησε από την πρώτη μέρα που δημοσιοποιήθηκε στον τύπο το θέμα να παραδώσει το πιο τελικό πόρισμά του στην Ελληνική Υπηρεσία για διερεύνηση διάσπασης τυχών ποινικών αδικήματων. Ο κ. Μιχαηλίδης, ο Γενικός Ελεγχτής Κίτα, διευθύνησε επίσης ότι μετά από τις απαντήσεις που έλαβε από διάφορους εμπλεκόμενους πολίτες σήμερα, φαίνεται ότι δεν υπάρχει θέμα διάπραξης ποινικών ευθυνών και ίσως να υπάρχει, όπως είπε, κάποιο θέμα πειθαρχικών ευθυνών. Ευχαριστούμε, Κυριάκο. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα, γιατί από ό,τι φαίνεται πολύ σοβαρό.